την ιεράνμονήν της Βιτόβνητσα ίδρυσε ο Άγιος Σέρβος Βασιλεύς Στέφανος Μιλούτιν εκ της δυναστείας των Νέμανιτς. Ο βασιλικός οίκος των Νέμανιτς ηγεμόνευσε την Σερβία από του 12ου έως του 14ου αιώνος και άπαντες οι ηγέτες της δυναστείας ταύτης είναι Άγιοι. Ο Άγιος Βασιλεύς Μιλούτιν το έτος 1291 ου πάνη πόροθεν διεξήγαγε μάχην κατά των επαναστατών. Εν τη μάχη ταύτη κατήγαγε λαμπράν νίκην και εις ένδειξην ευγνωμοσύνης ανήγειρε ταύτην την Ιεράν Μονή. Η Ιερά Μονή υπέστη τρεις μεγάλες καταστροφάς κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, πρώτην φοράν υπό των Βουλγάρων, των πρώτων παγκόσμιων πόλεμων, ταύτη περιοχή της Σερβίας, εν τμήμα της βουλγαρικής ζώνης κατοχής. Το έτος 1915 οι Βούλγαροι στρατιώτες εφώνευσαν τον αείμνηστον καθηγούμενον Αγέροντον Ισαΐαν και προσέτη λαιλάτισαν την Ιεράν Μονή. Δευτέρον φοράν υπό των Γερμανών κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το έτος 1943 οι κατακτητές λόγω επιθέσεως εις γερμανικήν περίπολων εν γης της Ιεράς Μονής επιρπόλησαν άπαντα τα οικήματα πλην του Καθολικού. Τρίτην φοράν κατεστράφη από των κομμουνιστών, ήτινες εξόντωσαν, άπασαν την αδελφότητα, της οποίας ηγείτο ο ίδιμος καθηγούμενος γέροντας Μαρδάριος. Συνέπεια των προαναφερτησιών καταστροφών, η συν ορατέ έως την σήμερον ημέρα, η Μητρόπολη Σιμών και ο Μητροπολίτης Σιμών κ. Ιγνάτιος αόγνως καταβάλει μεγάλας προσπαθίας διά την ανυποδόμηση της Ιεράς Μονής. Ο Άγιος Βασιλεύς Στέφανος Μιλούτιν είναι μία εκ των σπουδαιότερων προσωπικότητων του Σερβικού Μεσαίωνος. Ευκαιρίες δοθήσεις επιθυμούν αν παραθύνει ημίν τρεις στιγμάς του ενδόξου βίου του. Πρώτον, είναι μέγας ιδρύτης εκκλησιών και ιερών μονών. Το έτος 1282, όταν ήλθε στην εξουσία, υπεσχέτη στον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ότι όσα έτη ασκούσε την βασιλική εξουσία, τόσας εκκλησίας ανήγειρε αν. Ηγεμόνευσε επί 40 έτη και ανήγειρε 40 εκκλησίες. Εν αυτές συγκαταλέγεται και αυτή η Ιερά Ημών Μονή της Βιτόβνητσα. Δεύτερον, ούτως είναι μέγας προστάτης της Ορθοδοξίας. Τότε είναι η περίοδος βασιλείας του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Μιχαήλ 8ου του Παλαιολόγου και της ψευδοσυνόδου της Ελλάδεν χώραν εν τη πόλη Λιόν. Τη εποχή εκείνη, ο Άγιος Βασιλεύς Μιλούτιν εν τη Σερβία διεφύλατε την καθαρότητα της πίστεως. Και τρίτον, επισημένον αν, την ανιδιοθελήν του αγάπην προς τους απόρους. Ο Άγιος Βασιλεύς Μιλούτιν, από καιρού εις καιρών, ως ταπεινός άνθρωπος, ενεδίαιτο παλαιών τετριμένων μάτιων και μεταμφιεστής, περιεφέρεται εις την Σερβία ή να συνδράμει της ενδεέση. Οι άνθρωποι ως περουάγιος Θεδέος της Βιτόβνητσα συνιστούν απόδειξη ότι η Εκκλησία ημών εστί έμπλεος της ευλογίας του Αγίου Πνεύματος και εν τες ημέρες ημών, όπως είναι και τη ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής, ότι το Άγιο Πνεύμα επιφύτησε την Εκκλησία. Οι Άγιοι ως ο Άγιος Θεδέος ημίν ήσαν οικοί λόγω του ότι έζησαν εις την εποχή μας και επιπροσθέτως δυνάμετα τούτους ακούειν και οράν εις καταγεγραμμένας οπτικοακουστικάς λήψης.
Ο Άγιος Θεδαίος της Σβητόβνητσα, τη ισχύ του Πνεύματός του και τη ειρήνη ή την απερι εαυτού διέσπειρεν, έφερε τους ανθρώπους εν γύτερον του Ιησού Χριστού. Παντελώς ζαήθος την εποχή εκείνη του χουμανισμού, η Ιερά Μονή της Σβητόβνητσα κατέστη τόπος συνάξεως πολλών ανθρώπων. Ο Άγιος Θεδαίος της Σβητόβνητσα είχε την χάριν να επεξηγεί κατά εύληπτον τρόπον τας βαθίας αληθείας των Ιερών Ευαγγελίων. Έλεγε ότι ο Θεός επιθυμεί να κατέχουμε τας αρετάς του Χριστού, να είμεθα πλήρης αγάπης, ειρήνης, εφροσύνης, παρηγορίας, αληθείας και ευγενίας. Ο Άγιος Θεδαίος της Σβητόβνητσα εκήρυτε ότι δια των αγαθών, πραίων, γαλινίων, ευγενών λογισμών μας, συμβάλλουμεν εις το να κατεστεί ο βίος ημών τιούτος και όχι μόνο ο βίος ημών, αλλά και ο βίος επάντων των περί ημών. Εν τη Ελλάδη έχουν ήδη εκδοθεί μερικά βιβλία περί του Αγίου Θεδαίου της Σβητόβνητσα. Γνωρίζω περί τεσσάρων άτινα των Άγιων κατέστησαν γνωστών και μεταξύ των αδερφών μας Ελλήνων. Τι είναι Έλληνες, επισκεπτόμενοι την Σερβία, έρχονται να προσκυνήσουν το ιερό μνήμα του Αγίου Πατέρος. Επίσης, εν το Βελιγραδίο υφίσταται μικρά κοινότητα Ελλήνων, ή την διαβίωση τη Σερβία και τίνες εξ αυτών από καιρού εις καιρών ταξιδεύουν και επισκέπτονται του τάφων του Αγίου Θεδαίου.